Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Τώρα θα σας κάνω ένα tag, το What's in my purse, δηλαδή τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Αυτή είναι η τσάντα που είχα σήμερα. Είναι μια τσάντα beige, που την έχω πάρει μάλλον από κάποιο κινέζικο. Δεν είναι δερμάτινη. Έχει αυτά εδώ τα δυο τα λουριά. Και έχει και αυτό εδώ το μεγαλύτερο λουρί. Έχει μία θήκη εδώ πίσω, που δεν έχω τίποτα μέσα. Α, ψέματα, έχω. Έχω μαντιλάκια σαν εξαπολυμαντικά. Τώρα που δεν βρέθηκαν αυτά εκεί δεν ξέρω. Και ανοίγοντας την κεντρική, το κεντρικό φερμουάρ, σαν τα ανοίγει έτσι, είναι έτσι μέσα. Λοιπόν, να σας δείξω και το λογότυπο, έτσι. Έχει εδώ μία εσωτερική θήκη πίσω. Εδώ μπροστά έχει δύο διαχωριστικές θήκες που είναι για το κινητό και για ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και ξεκινάω και βγάζω πράγματα από την τσάντα μου. Θα σας δείξω λοιπόν τι έχω. Πρώτα απ' όλα έχω ένα σάλι, κασκόλ, που το πήρα μαζί μου σήμερα που θα έβγαινα για καφέ για να το φορέσω αν κρυώσω και βγάλει αέρα. Αλλά δεν το φόρεσα και έμεινε μέσα στην τσάντα. Τώρα ποιο είναι αυτό έτσι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει μέσα ένα σάλι. Μετά, έχει το σπρέι που χρησιμοποιώ για να ξεβουλώνω τη μύτη μου. Γιατί η μύτη μου είναι βουλωμένη. Έχω ένα πακέτο χαρτομάντιλα για τον ίδιο σκοπό. Έχω μία λυφή για να ξεβουλώνω τη μύτη μου. Έχω το δαχτυλίδι που φορούσα και το έβγαλα γιατί το βαρέθηκα. Έχω το άρωμα που έβαλα φεύγοντας από το σπίτι. Το Femme Individuelle Mont Blanc, που είναι καινούριο. Και έχει βαριά μυρωδιά, ξυλώδης. Έχω και άλλη έλφη για τη μύτη. Της κάνω συλλογή. Μετά, έχω τα κλειδιά του σπιτιού μου, το ωραίο μπρελοκάκι. Έχω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, με ένα ελεφαντάκι, που μου το έχει κάνει δώρο το έτερο νήμιση, με το έψιλον, γιατί το όνομά μου είναι Ελίνα, αρχίζει από έψιλον. Έχω το κινητό μου, και έχω το πορτοφόλι μου με τις διάφορες κάρτες μου μέσα, φωτογραφίες, δείτε. Ομορφιές. Λέμε τώρα. Και με τα λεφτά μου εδώ μέσα. Το πορτοφόλι μου δεν είναι δερμάτινο. Αυτό το πορτοφόλι το πήρα από τη Νέα Υόρκη. Μετά έχω το e-book reader μου. Το είναι έτσι. Και είναι το e-reader από τα Barnes & Noble, ένα βιβλιοπωλείο στη Νέα Υόρκη, το πήρα και αυτό από την Αμερική όταν πήγα το καλοκαίρι. Και έχω 16 GB μέσα, μία micro SD κάρτα. Έχω άπειρα βιβλία και παιχνιδάκια επίσης για να παίζω να περνάει η ώρα. Έχω μία κάρτα από ένα ατελείο γραφικών τεχνών. Έχω μία κάρτα από το Club Carrefour. Έχω μία σβίστρα από ένα μηχανικό μολύβι που κάπου έχει περισσέψει. Τώρα, έχω στην πίσω θηκούλα τίποτα. Έχει αδειάσει η τσάντα μου. Και έχω τη μικρή τσαντούλα που έχω μέσα τα καλλιτικά μου. Αφού σας δείξω ότι η τσάντα μου είναι εντελώς άδεια. Τώρα θα σας δείξω τι κουβαλάω μέσα στα καλλιτικά μου. Στην τσάντα των καλλιτικών μου εδώ, δηλαδή σε αυτό το μικρό το κόκκινο, είναι κόκκινο πολύ ωραίο, από το μοσκίνο τσαντάκι. Λοιπόν, το κραγιόν που φοράω, που είναι το Black Label από την NYX, στο νούμερο 143 Princess, που είναι ένα πολύ ωραίο ροζ. Δεν φαίνεται πάρα πολύ ροζ, πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ροζ. Να σας το δείξω ρε κορίτσι για να δείτε πόσο ροζ είναι αυτό το κραγιόν. Είναι πολύ ζεστό ροζ, εδώ φαίνεται κρύο, αλλά είναι
Το φωτισμό είναι πάρα πολύ ζεστό τώρα. Είναι μπάρμπιρο, όπως θα έλεγα. Και λίγο πιο ζεστό. Μετά έχω την κρέμα μου, την πούδρα που φοράω, την Tolerian Mineral, στο χρώμα 11. Έτσι. Έχω το Dr. Feel Good από την Benefit, που είναι ουσιαστικά κάτι σαν κερί. Έχει ένα πάφ εδώ, μυρίζει σαν κερί. Και όταν έχει γυαλάδα το πρόσωπο, το ταμπονάρεται έτσι. Απορροφά τη γυαλάδα και στρώνει το make-up και κάνει την επιδερμίδα σας να φαίνεται πιο πλήρια και πιο βελούδινη. Έχω ένα ρούζ, το νούμερο 6 από τα Zerva Cosmetics, που είναι ένα πολύ ροζάκι. Παρά ροζ κρέλα, ροζ ρούζ. Έχω ένα blusher από την ELF, που είναι το Sun Kissed, που είναι ένα πολύ απαλό μπρονζέ με σίμερ. Έχω το καθρεφτάκι μου. Πολύ απλό. Αυτό πρέπει να είναι από την ELF. Μπορεί και να είναι από την ELF, δεν ξέρω. Έχω δύο μολύβια χιλιών. Ένα της Max Factor, το Color Elixir στο Mauve Moment. Και ένα από την Art Deco Mineral Lip Liner το 20, που είναι εντελώς nude στο χρώμα των χιλιών, λίγο πιο σκούρο. Έχω Sublime Culture Cream Stick Liner από τη MAC, που είναι και αυτό λίγο πιο σκούρο από το χρώμα των χιλιών. Έχω αυτό το πινελάκι εδώ για ρούζ και για μπρόνζε. Έχω το νούμερο 5. Καλά, εντάξει, πώς έχει το τζαντάκι. Έχω την πρίκα μου. Έχω το νούμερο P2 από το Shine Attack Lipstick, το οποίο είναι το Rose Bouquet. Είναι ένα ροζ με lip balm. Αφού σήμερα έχω κάνει τα χίλια μου ροζ, έχω ανάλογα ροζ κραγιόν εδώ μέσα. Έχω ένα καινούριο κραγιόν που πήρα από την Dior προχθές, το 264 Lilas Midja. Lilas Midja. Τα πάντα. Και είναι ένα ροζ λιλά, κάπως έρχεται. Δηλαδή, πολύ ανοιχτό, baby pink, αλλά και δεν έχει, δηλαδή δεν είναι cool. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω στα χείλια. Δεν κάνει μπαμ, ας πούμε, ότι είναι ροζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, να πάτε να το δοκιμάζετε. Και τέλος, έχω ένα gloss από την ELF. Αυτό εδώ. Στο Pink Kiss. Αυτά τα λίγα λοιπόν είχαμε στην τσάντα μου. Κάνω tag όλους όσους είδαν το βίντεο. Κάντε και εσείς τι έχετε μέσα στην τσάντα σας τη δεδομένη στιγμή. Μην πάρετε και την αδειάζετε και την ξαναγεμίζετε. Γιατί, εντάξει, εγώ θα τα είχα γιατί βγήκα για καφέ. Αν πήγαινα στη δουλειά θα είχα πολύ διαφορετικά πράγματα μέσα στην τσάντα. Γιατί τα περισσότερα πράγματα εγώ τα αφήνω στο αυτοκίνητο, δηλαδή όταν πάω στη δουλειά ή όταν είναι για άλλο. Απλά σήμερα επειδή πήγα για καφέ, αναγκάστηκα να τα έχω όλα μέσα στην τσάντα μου. Συνήθως δεν θα έχει ούτε κασκόλ, ούτε χαρτομάντιλα, ούτε τόσο πολλά καλλυτικά, ούτε το άρωμα, ούτε το δαχτυλίδι. Θα είχε μόνο τα βασικά όταν θα πήγαινα στη δουλειά μου. Τέλος πάντων, αυτά είχε μέσα στην τσάντα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε. Φιλάκια!